Σε αυξημένα επίπεδα παραμένει η δραστηριότητα της γρίπης στην Ελλάδα, με τον ιό Ι1Ν1 να εξακολουθεί να πλήττει μικρούς και μεγάλους, με την προσέλευση στις παιδιατρικές κλινικές των νοσοκομείων να παραμένει υψηλή. Ήταν πολύ μεγαλύτερη η επιδημία φέτος και πολύ σοβαρότερα τα περιστατικά. Τα περισσότερα αφορούν λοιμώξεις αναπνευστικού, με εκδηλώσεις δύσπνοιας, πνευμονίες και προβλήματα σύτησης που εισάγονται στο νοσοκομείο. Έχουμε αυτή την ώρα σοβαρό περιστατικό στο Βενιζέλο? Αυτή την ώρα σοβαρό με την έννοια της να χρειάζεται εντατική μονάδα δεν υπάρχει, αλλά υπήρξαν όμως. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΕΛΠΝΟ, από τον Οκτώβριο του 2018, οπότε και αρχίζει η επιδημιολογική παρατήρηση, έως και τις 17 Φεβρουαρίου, καταγράφηκαν 274 σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης, εκ των οποίων τα 264 νοσηλεύτηκαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Το ίδιο χρονικό διάστημα καταγράφηκαν συνολικά 74 θάνατοι, εκ των οποίων οι 3 ήταν παιδιά. Από το σύνολο των κρουσμάτων, μόνο τα 36, δηλαδή ποσοστό 14%, ήταν εμβολιασμένα, με τους ειδικούς να τονίζουν την ανάγκη να προχωρήσουν ακόμα και σήμερα οι ομάδες υψηλού κινδύνου σε εμβολιασμό. Νομίζω ότι υπήρξε ελλιπής ενημέρωση του πληθυσμού, γιατί είδαμε παιδιά με χρόνια προβλήματα, τα οποία ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, να είναι ανεμβολίαστα, αφενός και αφετέρου το περιβάλλον των παιδιών αυτών επίσης ανεμβολίαστο. Όπως μάλιστα τονίζει η Διευθύντρια της Παιδιατρικής Κλινικής του Βενιζέλιου Νοσοκομείου, για τα παιδιά που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, είναι επιτακτικός και ο εμβολιασμός των φροντιστών τους. Ίσως θα πρέπει να ενταθεί η προσπάθεια των παιδιάτρων για τη συνεχή ενημέρωση των γονέων όσον αφορά την εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών και στο θέμα της γρίπης. Δηλαδή παιδιά που πάνε στον παιδικό σταθμό, παιδιά που πάνε στο σχολείο, δηλαδή όλα τα περιβάλλοντα του συγχρονισμού, όλα τα παιδιά που βρίσκονται στα περιβάλλοντα αυτά θα πρέπει να εμβολιάζονται. Την ίδια ώρα στα φαρμακεία είναι η νέα παρτίδα εμβολίων, με τους φαρμακοποιούς να συνιστούν ψυχραιμία και σωστή διαχείριση. Έχει έρθει μέσω όρος 10 με 12 εμβόλια για το κάθε φαρμακείο, οπότε φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι που είναι στις κατηγορίες του υψηλού κινδύνου θα καλυφθούν. Έτσι, με μια σωστή διαχείριση από την πλευρά των φαρμακοποιών και χωρίς τον πανικό αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, να θέλουν να κάνουν εμβόλιο, πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι που το έχουν ανάγκη θα τους καλύψουν. Φυσικά στην κορύφωση του το φαινόμενο και τώρα σιγά σιγά μειώνεται. Πάντως, το νησί μας γενικότερα φαίνεται να μένει μακριά από το όποιο αντιεμβολιαστικό κίνημα, με την κάλυψη στα παιδιά να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Η εμβολιαστική κάλυψη του παιδικού πληθυσμού της Κρήτης είναι αρκετά ικανοποιητική, πάνω από 70%. Ευτυχώς το αντιεμβολιαστικό κίνημα εδώ στην Κρήτη δεν είναι τόσο πολύ εκτεταμένο. Η προσπάθειά μας και των νοσοκομειακών παιδιάτρων αλλά και των ιδιωτών παιδιάτρων είναι η συνεχής ενημέρωση των γονέων και η συνεχής προτροπή για τους εμβολιασμούς της παιδικής ηλικίας.